εμένα. Μπράβο! Καλησπέρα σας, παιδιά. Εννοείται, είναι για μας τρίτη χρονιά. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα που ξεκινάμε σήμερα πάλι. Δεν σας κρύβω ότι σίγουρα η φετινή χρονιά είναι πιο εντυπωσιακή για μας. Το πιστεύω και θέλω να το δούμε και στην πράξη, έτσι. Όλες οι ομάδες, το ξέρετε και το γνωρίζετε, έχουν κάνει εντυπωσιακές μεταγραφές. Το ίδιο πιστεύω καταφέραμε και εμείς. Περιμένουμε ακόμα να κλείσει το ρόστερ μας με μια-δύο παίκτριες, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ναι, είναι μια χρονιά πολύ σημαντική για εμάς. Θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω φέτος, να έχουμε υγεία και να μπορούν τα κορίτσια να βγάλουν αυτό που να βγάλουν. Γιατί φέτος πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερο το ταλέντο από στην ομάδα. Έτσι, έχουμε πλαισιώσει την ομάδα μας παίκτριες από εθνικές ομάδες. Έτσι, έχουμε φέρει και μια που πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Μια πιτσιρίκα που είναι δικό μας αίμα, έτσι, που είναι η πασαδόρος της Εθνικής Κορασίδων 16 χρονών που θα είναι φέτος στην ομάδα μας από τα τρίκρα του Αστυλιό, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε κάθε χρόνο βήματα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν και τις μικρές παίκτες δικές μας ακαδημίες να καταλάβουν πώς είναι το άθλημα και ψηλά να μπορέσουμε να διαφημίσουμε και την ομάδα μας και την πόλη μας. Έτσι, γιατί το έχουμε πει ό,τι κάνουμε, σημαντικό πολύ είναι σε εμάς να διαφημίσουμε και την πόλη μας μέσα από την ομάδα. Σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα την κατηγορία πλέον. Σίγουρα. Βοηθάει πάρα πολύ και εσάς σαν διοίκηση. Σίγουρα. Τα τελευταία δύο χρόνια μάθαμε την κατηγορία, γνώρισαμε πολλούς ανθρώπους, κάναμε πολύ καλές φιλίες με όλες τις ομάδες και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλουμε να έρχονται οι ομάδες οι μεγάλες και όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος και να τους φιλοξενούμε και να βλέπει ο κόσμος ωραίο πολύ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει σε ένα μικρό βαθμό. Θα το δουλέψουμε πολύ περισσότερο φέτος και με διάφορες άλλες εκδηλώσεις που θα κάνουμε μέσα από τη χρονιά. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη χρονιά για την πόλη της Λαμίας και τον κόσμο που θα παρακολουθήσει τις ομάδες και την ομάδα τη δικιά μας. Άρα στόχος είναι το βήμα παραπάνω φέτος. Ναι. Γιατί πέρυσι φτάσαμε στα προημιτελικά. Κοιτάξτε, δεν μην κρυβόμαστε. Ξεκινάμε με παρακαταθήκη, έτσι. Είμαστε μέσα στα προϊόντα, είμαστε στην οκτάδα. Θέλουμε φέτος να κάνουμε κάτι παραπάνω. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι πρώτα θα κοιτάξουμε. Θα είναι στο κύπελλο, θα είναι στο πρωτάθλημα, να δούμε όπου είναι. Πάντως αυτό είναι το στίχημα για μας φέτος. Όντως, τρίτη χρονιά, μεγάλη επιτυχία για μας, όπως είπατε και εσείς. Αναλογιστικά, εμείς δύο τις ομάδες της κατηγορίας, είμαστε η μόνη επαρχιακή ομάδα που είναι στη μεγάλη κατηγορία μαζί με τη Σαντορίνη. Πέρυσι η ομάδα έκανε ένα τεράστιο βήμα, κατάφερε να μπει στα προημιτελικά, όπως είπατε. Σίγουρα στόχος μας φέτος είναι να καταφέρουμε όπως και πέρυσι να σώσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε την κατηγορία και να μπορέσουμε να κοιτάξουμε σιγά σιγά αν μπορούμε και λίγο πιο ψηλά. Δύσκολο, κάθε χρόνο το πρωτάθλημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Πέρυσι είχα πει ότι ήταν το πιο συναρπαστικό και το πιο δυνατό πρωτάθλημα του τελευταίου χρόνου. Φέτος δείχνει με τα ρόστερ που έχουν στήσει οι ομάδες ότι θα είναι ακόμα πιο δυνατό και πιο δύσκολο. Εντάξει, εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά και να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους. Θα μπορούσατε και σε πολύ μεγάλη ανανέωση του ρόστερ. Ναι, όντως. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει πλέον εμείς. Είναι δύσκολο στην επαρχία να μπορέσεις να κρατήσεις αθλητές. Αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα που έχουν οι ομάδες της επαρχίας, συγκεκριμένη κατηγορία εμείς. Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ όσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται. Κάναμε μια μίξ έμπειρων αθλητριών μαζί με νέες αθλήτριες, οι οποίες έχουν πολύ ταλέντο και έχουν πολύ όρεξη και διάθεση για να διακριθούμε. Θεωρώ ότι μέσα από την πολλή δουλειά που θα κάνουμε, καταφέρουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο. I think we are trying to build a new team almost from zero. And the coach and all the staff, they are trying to bring the best players, also foreigners, you know, to be in the same level, you know, because we know that the championship increased their level this year. So for us, it's the same. So I think for the moment we must try to find the same level of the last season, and then after for all of us seeing the new championship coming up, I think we can start think farther, you know. But
for the moment, I believe that thinking in where we stopped is the first step, and we must to think on this level and the championship. But the cup, I think we were so close that I believe that we can do better.